Κατά τον 19ο αιώνα, ο λόφος της Καστέλας με την εντυπωσιακή θέα στη θάλασσα αποτέλεσε πόλο έλξη για την ανέγερση αρχοντικών. Στην οδό Καραγεώργη Σερβίας, εντύπωση δημιουργεί η περίφραξη ενός σπιτιού από τσιμέντο και σπασμένα κομμάτια γυαλιών στο πάνω μέρος της. Δύο μεταλλικές πόρτες, ως αντικατάσταση των παλαιών πανύψηλων σιδερένιων, εμποδίζουν την είσοδο στο οικόπεδο. Πρόκειται για το αρχοντικό της οικογένειας των Μαυρομιχαλαίων. Ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης ήταν ο πλαρχηγός της Επανάστασης του 1821 και πρωθυπουργός της Ελλάδας. Παρά τη φήμη της, η καταγωγή της οικογένειας δεν είναι ιστορικά εξακριβωμένη. Όσον αφορά την έπαυλη, αστικοί μύθοι τη συνοδεύουν. Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, λέγεται ότι μια νεαρή κοπέλα δολοφονήθηκε από έναν Τούρκο έμπορο μέσα στην έπαυλη. Γεγονός το οποίο αποτέλεσε αφορμή για τη δημιουργία θρύλων. Ότι το πνεύμα της κατοικεί ως και σήμερα στα ερείπια του σπιτιού και εμφανίζεται ντυμένη στα λευκά σε κάθε επίδοξο αγοραστή, εμποδίζοντας τόσο την εξαγορά όσο και την αξιοποίηση του χώρου. Δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι έχουν δει την κοπέλα να στέκει στο παράθυρο και να γναντεύει, ανέκφραστη τη θάλασσα. Άλλος θρύλος αναφέρει ότι κάτω από αυτό υπόγειες στοές φτάνουν στην Ισίδα, στη Λίδα και την Ίδρα. Σήμερα, το εγκαταλελειμμένο αυτό σπίτι χρησιμοποιείται ως στέγη για άστεγους ανθρώπους. Επίσης, κάποιες φήμες θέλουν το μέρος αυτό να είναι σημείο ερωτικών συνευρέσεων. Ο χώρος αυτός δεν είναι εύκολο προσβάσιμος ούτε από τη μεριά της θάλασσας.